Αν και ο σκοπός της άφιξής μου εδώ ήταν να συμμετέχω στις εργασίες της τρίτης συνεδρίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, θα γίνει και αυτό. Όμως, επειδή επλήγει και πραγματικά αυτή η εικόνα που τουλάχιστον μεταφέρθηκε από τους παραγωγούς και ιδιαίτερα από την τεκμηρίωση που υπήρχε, δείχνει ότι ο χώρος κυπευτικών πυρηνοκάρπων, μιλάμε για ολική καταστροφή, ο χώρος βεβαίως και των εισπυριδοειδών, γιατί κάπου και εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη καταστροφή, η οποία όμως δεν μπορεί να εκτιμηθεί τώρα, και βεβαίως και με τα ελαιόδεντρα, θα έλεγα δηλαδή ο χώρος της γεωργίας και μάλιστα οι δενδρόδεις και τα κυπευτικά έτσι, δραστηριότητες έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Από τη δική μας λοιπόν πλευρά άμεσα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες, ήδη αναγγέλθηκαν οι συγκεκριμένες ζημιές, αρχίσουν λοιπόν οι εκτιμήσεις και οι επισημάνσεις, ενώ ταυτόχρονα περιμένουμε από το Δήμο και από την Περιφέρεια να υποβληθεί ένα αίτημα για την κήρυξη της περιοχής που επλήγει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε μέσω του Υπουργείου Οικονομικών και στις αντίστοιχες διευκολύνσεις στους παραγωγούς, όλους όσους έχουν υποστεί ζημιά. Πιστεύουμε ότι οι εκτιμήσεις θα ολοκληρωθούν γρήγορα και μέσα από διαδικασίες οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν πριν τον Οκτώβριο, γιατί πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να συγκριθούν και με τα στοιχεία που έχει ο ΠΚΠ. Άρα λοιπόν υπολογίζουμε εκείνη την περίοδο να καλυφθεί το θέμα της απώλειας του εισοδήματος, ιδιαίτερα σε κυπευτικά και βεριακουκά νεκταρίνια, τα πυρηνόκαρπα που λέμε. Από εκεί και πέρα, σε όλη αυτή τη διαδικασία θα έχουμε στο νου μας ότι πρέπει να ολοκληρωθεί όχι μόνο η εκτίμηση της απώλειας εισοδήματος εσπεριδοειδή ελιές, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να πάμε και κοντά στην περίοδο που ολοκληρώνεται η καλλιεργητική περίοδος, αλλά και το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει απώλειας φυτικού κεφαλαίου εξοπλισμού τυχών εγκαταστάσεων, θα τα δούμε αυτά, για να μπορέσουμε να στοιχειοθετήσουμε και έναν διαφορετικό φάκελο, τον οποίο θα τον υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να έχουμε την έγκρισή τους για να καλυφθεί μέσα από κρατικές ενισχύσεις. Θέλω να σας πω ότι γρήγορα θα ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες. Ήδη ο ΕΛΓΑ έχει πλέον το απαραίτητο προσωπικό και έχουμε προσλάβει μέσα από προγράμματα εκτιμητές, αλλά και ταυτόχρονα όσους ήδη μπορεί να μας διαθέσει και θα διαθέσει και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε όσο γίνεται γρηγορότερο να ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένες διαδικασίες.